θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ισαάκ Αλχανάτη. Κύριε Ισαάκ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση την οποία πραγματοποιούμε. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο, από Κρήτη. Χαρά μου. Ο κύριος Αλχανάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμβολιάστηκε πριν από πόσες μέρες, κύριε Ισαάκ, εμβολιαστήκατε την πρώτη δόση? Σήμερα είναι 28, μια εβδομάδα ακριβώς. Πριν από μια εβδομάδα λοιπόν εμβολιάστηκε ο άνθρωπος και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα. Ωστόσο, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Αλχανάτης, καθώς είναι ο πεθερός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer, του κυρίου Άλμπερτ Μπουρλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αλχανάτη, και βέβαια γίνατε γνωστό σε όλο τον κόσμο και μέσα από το tweet του Διευθύνοντος Συμβούλου του κυρίου Μπουρλά, το βλέπουμε χαρακτηριστικά. Είναι συναισθηματικός τύπος, εξέφερε τη συγκίνησή του που, ας το πούμε έτσι, το έργο του βρήκε ανταπόκριση σε μένα πρώτο-πρώτο. Δηλαδή, σε όλη την οικογένεια ήσασταν ο πρώτος ο οποίος εμβολιάστηκε? Εγώ ηλικίας, βλέπετε, ιεραρχικά. Μιλήσατε με τον κύριο Μπουρλά πριν εμβολιαστείτε, μιλήσατε μετά που εμβολιαστήκατε? Μιλάμε, βέβαια, και του είπα θα εμβολιαστώ, αλλά δεν ήξερα την ημερομηνία ακριβώς. Μου στείλανε ένα SMS, μου καθόριζα την ημερομηνία. Ναι. Και δεύτερο και τρίτο, μια οργάνωση θαυμάσια, εμβολιάστηκα και μάλιστα έχω να πω, θα δώσω και τα εύσημα στην υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι, εξυπηρετικότατοι, το εμβόλιο, η καθαριότητα, η ευγένεια. Όλα αυτά τα είπα και στον κύριο Βουρνά, στον γαμπρό μου, δηλαδή στον Άλπερ. Να είμαστε καλά και να προλάβουμε να εμβολιαστούμε όλοι. Σας είχε προτρέψει, σας είχε πει πρέπει να εμβολιαστείς? Συμπλήρωσε την αίτηση να πάρει σειρά να εμβολιαστείς? Τι σας είχε πει πριν? Δεν μου είχε πει. Το πότε εμβολιάζονται είναι θέμα κάθε κράτους, ξέρετε. Ναι, αν σας είχε πει γενικά ότι πρέπει να εμβολιαστείτε. Α, ναι, βέβαια. Και από τα δύο χέρια είχε μάθει. Και από τα δύο χέρια, ε. Ναι, είναι θαυμάσια. Η Pfizer εξαιρετική εταιρεία και το εμβόλιο της είναι εξαιρετικό. Χωρίς να θίγω την αξία των άλλων εμβολίων, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και νομίζω και μέχρι τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανένας δεν είχε πρόβλημα. Του είχατε εκφράσει κάποιον προβληματισμό? Τον είχατε ρωτήσει κάτι πιθανότατα που θέλατε να πάρετε κάποια απάντηση πιο πριν? Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Ξέρετε, τον ήξερα, γνωρίζω τον άντρα, τον έχω. Ό,τι λέει, λέει πολύ λιγότερα από όσα κάνει. Επομένως, το καλοκαίρι είχε πει, αν θυμάστε και διαβάζετε εφημερίδες και αυτή που είχε δώσει την συνέντευξη, που είχε δώσει τον κύριο Παχερά, ναι. Ότι πριν από το τέλος του χρόνου ελπίζω. Μπορεί να είναι βέβαιο ότι θα έχουμε το εμβόλιο. Το θυμάστε? Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βέβαια, γιατί την είχαν παρακολουθήσει τη συνέντευξη, εννοείται. Μάλιστα με τους φίλους μου που συναντιόμαστε και πήραμε κάνα ουζάκι και μου λέγανε άντε. Λέω. Και είχαμε βάλει και στοίχημα. είχατε τις πληροφορίες εκ των έσω. Όχι, δεν είχα καμία πληροφορία, ήξερα. Όχι, τον ξέρω τον άντρα. Τον ξέρω και ξέρω ότι ό,τι λέει το κάνει και μάλιστα λέει πολύ λιγότερα από όσα κάνει. Είναι ένα εξαιρετικό άτομο, πραγματικά. Οπότε να φανταστώ είναι και αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας? Αυτό δεν ξέρω. Η πανδημία δεν εξαρτάται από αυτόν, ούτε εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας έναντι των μέτρων τα οποία, όπως ξέρετε. Ελπίζω το καλύτερο. Η δεύτερη δόση τώρα πότε έχει προγραμματιστεί? Η δεύτερη δόση συνήθως, περιμένω τώρα μου που θα με ειδοποιήσουν. Η δεύτερη δόση είναι σε 20 με 22 μέρες, 3 εβδομάδες περίπου, από την πρώτη δόση. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε σε όλους τους τηλεθεατές εδώ του ομίλου της Κρήτη TV που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μόνο ο πεθερός του κυρίου Μπουρλά, ένας άνθρωπος ο οποίος εμβολιάστηκε. Ηλικιωμένος, πήρε αυτή την απόφαση, συνεχίζει τη ζωή του. Μα δεν χρειάζεται και απόφαση. Επιβάλλεται η απόφαση. Τι απόφαση? Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε τέτοιους ανθρώπους που μπορούν να πάρουν, ας πούμε, το ρίσκο και να κάνουν τα έξοδα που πρέπει προκειμένου να βγει το εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Τα εμβόλια συνήθως κάνουν χρόνια να βγουν. Γιατί πάνε σταδιακά. Συγγνώμη, έχω το λόγο ή... Βέβαια, σας ακούμε καθόλου. Εμβόλια, όπως ξέρετε όλα, κάνουν 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια, διότι σε κάθε φάση περνάει, την ελέγχουν,
παίρνουν την έγκριση και πάνε στην επόμενη γιατί στοιχίζει. Εδώ η Pfizer, δηλαδή ο γαμπρός μου, πήρε την απόφαση και έκανε όλες τις φάσεις μία προς μία χωρίς να περιμένει εγκρίσεις, ποντάροντας αυτό, ξοδεύοντας, το είχε πει κιόλας, περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Έρχεται, εσείς μένετε Θεσσαλονίκη? Ναι, βέβαια. Σας επισκέπτεται ο κύριος Μπουρλάς, έρχεται? Έρχεται, κάθε καλοκαίρι έχει εξοχικό, είμαστε μαζί στο εξοχικό. Περνάμε 15 μέρες μαζί, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Το φιλαράκι της διπλανής πόρτας, άμα τον δείτε και τον ακούσετε. Δηλαδή, πώς είναι, πολύ, πολύ, πώς να πω, φιλικός, δοτικός και πραγματικά θα το λατρέψετε, όπως και εγώ άλλωστε το λατρεύω. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό, η επιτυχία του πέρασε με επιτυχία και άλματα της θέσης ευθύνης της Pfizer και πήρε και τη θέση παμψηφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διευθυντικού Συμβουλίου. Και μιλάμε μια εταιρεία, την Pfizer, όπως ξέρετε, η οποία έχει 95.000 εξαρτωμένους από αυτή. Συν, δεν σας λέω τίποτα, μπορείτε να τα διαβάσετε και να δείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, και επομένως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχοντας την ελληνική νοοτροπία, το λεγόμενο φιλότιμο, έδινε τα εύσημα στο προσωπικό που συμμετείχε σε κάθε επιτυχία του και έφερε τη Pfizer σε μια θέση εξαιρετική. Και αυτό, ας το πούμε έτσι, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Δεν τα έπαιρνε τα εύσημα μόνος του. Αν σας κούρασε λίγο περισσότερο. Καθόλου. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Εύχομαι να τα ξαναπούμε πάλι, να κρατήσουμε επικοινωνία. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Βέβαια. Και στην Κρήτη τη Λεβεντογένα, βέβαια. Την λατρεύω, την έχω επισκεφτεί. Και στην Κρήτη TV, εδώ στο σταθμό μας. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Και την Κρήτη το νησί και την Κρήτη TV, τη Λεβεντογένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.